Καλησπέρα. Όπως είδατε και από τον τίτλο, σήμερα θα κάνω ένα vlog, ας το πούμε vlog, έτσι. Vlog είναι βασικά. Δεν μου αρέσει να κάνω vlogάκια. Γενικά δεν είναι το στυλ μου τόσο να ανοίγω την κάμερα και να μιλάω. Έχω κάνει αρκετά. Απλά δεν είναι το αγαπημένο μου στυλ, αν και είναι από τα πιο αγαπημένα βίντεο. Γενικά στο YouTube οι περισσότεροι κάνουν vlog, υπάρχουν κανάλια που κάνουν μόνο vlog, γίνουν στην κάμερα και συζητάνε, μιλάνε, κάνουν, ράνουν και πάνε και πάρα πολύ καλά. Απλά νομίζω ότι δεν είναι το στυλ μου, επειδή δεν ξέρω εάν είναι τόσο ενδιαφέρουσες οι απόψεις μου. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πως έχω την ιδιότητα και το μέγεθος σαν άνθρωπος, ας πούμε, και γενικά την εμπειρία και όλο αυτό το υπόβαθρο, τέλος πάντων, για να μπορέσω να ανοίξω την κάμερα και να πω κάποια πράγματα, κάποια εμπειρικά πράγματα. Λόγω ηλικίας μου, είμαι 36 χρονών, δεν είμαι πια και μικρό παιδί, σε κάποιους ανθρώπους και να κάτσουν να μ' ακούσουν με ενδιαφέρον. Οπότε πιστεύω ότι ίσως δεν ταιριάζει στην προσωπικότητά μου και ίσως δεν θα καταφέρω να το περάσω σε αυτόν που θα με ακούσει. Όπως είδατε, ξανακλείνω την παρένθεση βασικά και ξανασυνεχίζω την αρχή, στον τίτλο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το gaming το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει να κάνει με το δεκάδες μηνύματα στο Facebook ή ακόμη και στο Instagram. Πού είσαι ρε Βασίλη που χάθηκες, γιατί δεν ανεβάζεις πια, ξέρεις, post, γιατί δεν κάνεις κανένα live, γιατί δεν κάνεις βίντεο, ειδικά τώρα που είναι ευκαιρία και είναι και καλή περίοδος για να ανεβάσεις βίντεο και να πάρεις προβολές, να μαζέψεις κόσμο, είναι όλοι κλεισμένοι μέσα, τρώνε όλη τη μέρα μπροστά σε ένα κινητό, σαν υπολογιστή, σε ένα tablet, όπως κάνω και εγώ, παίζω ελάχιστα, τρώω σχεδόν όλη μου τη μέρα με το να κοιτάζω το παράθυρο απ' έξω, έτσι στο βουνό, και να σκέφτομαι διάφορα, δεν έχει να λέει τι σκέφτομαι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, και να χαζεύω όλη μέρα στο κινητό χωρίς λόγο. Δηλαδή έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου να είναι με το κινητό, να έχω φτάσει και 2 εβδομάδες πριν και να βλέπω δημοσιεύσεις είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Ακούω πάρα πολύ μουσική. Ακούω καταθλιπτική μουσική, μιας και μου αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επί τη ευκαιρία, αν ξεκλειδώσω το άτοκι, να πριν από λίγο, ας πούμε, εντάξει, θα γίνει copyright το βίντεο και δεν θέλω να μην χάσω αυτά τα 5-6 λεπτά που βγάζω από κάθε βίντεο. Άκουγα Αντώνης Ρέμος λέει βρέξε ουρανέ. Η μίξη μου, το μεταξύ εγώ δεν έχω κάνει καμία μίξη. Θα μου περάσει Γιώργος Γιαννιάς. Μέρα νύχτα λιώμα Σταμάτης Γονίδης. Ώρες μικρές Μαζονάκης. Μποφίλους έχω βρει και σε χάνω. Γονίδης στιγμές που μου πήρες. Αντώνης Ρέμος συγγνώμη. Ελεονόρα Ζωγανέλη δεύτερα κλειδιά. Προσωπικά Ρέμο, στι φωτογραφίε που κρατάω για να ζήσω Πλούταρκο, σε κρεμότητα Μποφίλιου. Κλείνω αργά τα βλέφαρά μου, Πλούταρκο κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα τραγούδια που ακούω πιο πολύ τον τελευταίο καιρό και ταιριάζουν με την ψυχολογία μου. Οπότε καταλήγω εκεί. Στα μηνύματα που μου στέλνετε και με ρωτάτε πού είσαι ρε Βασίλη που χάθηκες και αυτά, δεν είναι από τις καλύτερες περιόδους, όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο, μέσα σε αυτόν τον όλο τον κόσμο είμαι και εγώ. Είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι μια μουντή περίοδος, είναι μια νεκρή περίοδος, είναι μια περίοδος η οποία τουλάχιστον εμένα προσωπικά με έχει βάλει σε πάρα πολύ έντονες σκέψεις, σε υπαρξιακά. Δηλαδή, σκέφτομαι τι κάνω, πού πάω, ας πούμε. Αυτό είναι ότι κάνω, όχι ποιος είμαι και ξέρεις, δεν το φτάνω σε αυτό το σημείο. Τι κάνω ρε φίλε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα δεν έχω δουλειά, είμαι 36, επαναλαμβάνω χρονών, δεν έχω μια σταθερή δουλειά, δηλαδή δεν έχω ένα σταθερό εισόδημα, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ειδικότητα, δεν έχω σπουδάσει κάτι, δυστυχώς, να τα ακούτε εσείς που είσαστε πιο μικροί,
και να σπουδάσετε κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το δείτε αργότερα. Τώρα δεν το καταλαβαίνετε. Τώρα λες πω να τελειώσω σχολείο, ρε φίλε, να αρχίσω να δουλεύω, να βγάζω τα λεφτά μου, να κάνω τη ζωάρα μου, το ένα. Όλα αυτά θα έρθουν αν έχεις σπουδάσει κάτι και σου διευκολύνει τη ζωή στο να βρεις έναν επαγγελματικό προορισμό για να πας. Τέλος πάντων, δεν είμαι ο πατέρας σας, δεν θα σας μιλήσω σαν πατέρας. Απλά δίνω μία μικρή συμβουλή, όποιος θέλει την κρατάει εδώ, όποιος θέλει την αφήνει να πέσει. Δεν είμαι κηδεμόνα σας, δεν είμαι τίποτα, δεν ήρθα εδώ να σας το παίξω έξυπνος, ούτε σοφός. Και έκανα ένα πρόλογο στην αρχή ότι νιώθω ότι δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να συμβουλέψω κάποιους ανθρώπους από τη στιγμή που δεν έχω καταφέρει τίποτα εγώ στη ζωή μου. Έτσι. Με ποια ειδικότητα εγώ τώρα θα κάτσω να μιλήσω σε εσάς, το τι να κάνετε και τους στόχους σας και πώς να τα ακολουθήσετε και αυτά, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά, ας πούμε, δηλαδή ότι σας δίνω μια συμβουλή απλή το τι θα έκανα εγώ. Κυριολεκτικά όμως δεν μπορώ να σας συμβουλέψω γιατί και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Και συνεχίζω εκεί που είχα μείνει, ότι ξέρεις, έχω μπει σε ένα πολύ άσχημο τρυπάκι, έτσι, ψυχολογικά. Δεν έχω πολύ όρεξη, είναι αλήθεια. Δεν έχω πολύ όρεξη να κάνω τίποτα από συνήθειες που είχα. Δεν έχω όρεξη να παίξω, δεν έχω συγκέντρωση για να κάτσω να παίξω κάποιο single player παιχνίδι, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό έχω παίξει 300 ώρες περίπου Call of Duty. Ποιος παίζει? Ατλέτικο Λεβάντος. Μακάρι να χάσει Ατλέτικο. Είμαι Ρεάλ. Έχω λιώσει που λέτε στο Call of Duty και από single player, το μόνο παιχνίδι δηλαδή που παίζω, όποτε παίζω, για τόσο καιρό, δηλαδή αυτές οι 200-300 ώρες, δεν είναι και πάρα πολύ, ειδικά για τα δικά μου δεδομένα, που κάποτε έκλεινα και 15 ώρα. Ξύπναγα το πρωί 12 η ώρα και το έκλεινα 4 τα μεσάνυχτα. 14 ώρα δηλαδή. Όχι, 16 ώρα. Έχει γίνει αυτό που σας λέω. Να παίζω δηλαδή τώρα 3-4 ώρες το βράδυ, συνήθως με την παρέα, πιο πολύ Call of Duty. Και από single player έπαιξα μόνο το Rise of Rome, που είναι 5-6 ώρες, πολύ μικρό παιχνίδι. Και στο medium είμαι στα 40-50 λεπτά, να έχω παίξει ούτε. Δεν είμαι σε φάση, δηλαδή, να είμαι συγκεντρωμένος για να κάτσω να παίξω ένα παιχνίδι και να αφιερώσω χρόνο πάνω του. Και αυτό που νιώθω εγώ, πιστεύω το νιώθει πάρα πολύς κόσμος. Και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, για όποιον βλέπει αυτό το βίντεο και είναι στην ίδια φάση. Επειδή πραγματικά είμαστε σε μια κατάσταση εκτός του το ότι είναι πρωτοφανή κατάσταση. Είναι πραγματικά κάτι που δεν το έχουμε ζήσει ούτε στη δική μου γενιά. Σαφώς δεν το έχει ζήσει και πιο νέα γενιά, αλλά δεν το έχουν ζήσει και πιο παλιές γενιές. Συζητάω, ας πούμε, με τη μάνα μου τώρα, που είναι γύρω στα 56-57 χρονών και δεν το θυμάται ούτε. Όχι, δεν το είχαν υποψιαστεί καν. Όχι να το έχουν ζήσει. Δηλαδή, μπορεί να τους το έλεγες και να σου έλεγε εντάξει. Αυτό που ζούμε τώρα, για να καταλάβετε κυριολεκτικά τι είναι, είναι οι τύποι που κάθεσαι μαζί τους και του λες, έλα ρε, έχεις δει καμία καλή ταινία τώρα τελευταία? Και σου λέει, ξέρω εγώ, είδα το 50 αποχρώσεις του Grey και το τάδε, και σου λέει, εσύ είδες τίποτα? Και είδα εγώ, παράδειγμα τώρα, ταινία και καλά, α, είδα το COVID-19, την ταινία, και σου λέει, επιστημονική φαντασία, τι κάθεσαι και βλέπεις τέτοια, θες καμία να έχει νόημα? Αυτό ζούμε. Ζούμε μια επιστημονική φαντασία. Δεν ξαναγίνει αυτό. Παιδιά, όταν έκλεισαν για πρώτη φορά τα καταστήματα, δούλευα εκείνη την περίοδο σε ένα καταστήμα με ρούχα και συζητάγαμε με τα παιδιά μας και είχαν τεράστια κλίση. Κλείσαν τα καταστήματα, απίστευτο. Και τα ανοίξανε μετά, αν θυμόσαστε, που είχαν πει ότι θα ανοίξουν νομίζω 1η Ιουνίου και τελικά το είχαν ανοίξει 15 Μαΐου. Και συζητάγαμε εκεί με τα παιδιά και λέγαμε, α, μας ανοίξαν και αυτά, και λέγανε. Το λέγαμε ένα στον άλλο και το πιστεύαμε, το εννοούσαμε. Ότι εντάξει, τι περίμενε. Πάμε με κλειστά, καταστραφεί το σύμπαν. Δεν βγαίνει οικονομικά το κράτος και αυτά. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο από πέρσι, το Μάρτιο. Κλείνουμε ένα χρόνο σε λίγο. Και παιδιά, το διανοείστε. Ότι είμαστε κλειστοί σε αυτό το 12μηνο. 11μηνο, αν θέλετε, εγώ θα σας το πω. Γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα στο Μάρτιο. Να είμαστε 6-7 μήνες, μπορεί και παραπάνω, κλειστοί. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα πέρσι.
Πραγματικά δηλαδή είναι λες και ήταν χθες. Έχει σταματήσει η ζωή. Έχω κόψει όλες μου τις συνήθειες, ό,τι έκανα. Έχω κόψει τα stream, δεν έχω διάθεση να κάνω stream. Να το ανοίξω και να είμαι σαν Μάρθα Βούρτσι, δεν έχω όρεξη. Να το ανοίξω τώρα και έτσι. Ξακάνουμε το χαβαλί μας, τα γελάσμα, πούμε πέντε κουβεντούλες και αυτά. Κάνουμε την πλάκα μας. Θα γουστάρω και τη στιγμή, ρε φίλε. Σίγουρα θα γουστάρω, θα μου αρέσει. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να το ανοίξει, πρέπει να το πάρει απόφαση. Και εγώ δεν μπορώ να την πάρω αυτή την απόφαση για να το κάνω το stream. Οπότε μένει έξω. Βίντεο. Δεν έχω όρεξη. Σας το ορκίζομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι. Να σηκωθώ από το κρεβάτι. Όχι να ανοίξω την κάμερα και να κάνω βίντεο. Αυτό το βίντεο τώρα που κάνω, για να το κάνω, σκέφτηκα μέσα μου ότι μπορεί ένας άνθρωπος να το δει και να νιώθει περίεργα, ρε φίλε. Να είναι σε μια άσχημη κατάσταση ψυχολογικά, επειδή τον έχει επηρεάσει όλο αυτό, έτσι. Να μην είναι καλά, ρε αδερφέ. Να μην είναι καλά. Και να το δει και να τον κάνει να νιώσει ότι καλά, ξέρεις. Δεν είσαι μόνος σου, ρε. Δεν είσαι μόνο εσύ. Είμαστε πολλοί έτσι. Μην σας παίρνει από κάτω, μην χαλάτε την ψυχολογία σας και προσπαθήστε να κάνετε πράγματα απλά να ζοριστείτε, όχι πιεστείτε, ζοριστείτε να κάνετε πράγματα που θα σας βγάλουν από αυτή τη ρουτίνα και από αυτό το τρυπάκι. Εγώ ας πούμε τον τελευταίο καιρό κάνω γυμναστική. Έτσι έχω ένα γυμναστήριο, το gaming room, όπως βλέπετε δεν είναι πια gaming room, τέλος το gaming room για μένα, θα είναι ένα διάμεσο, θα γίνει δωμάτιο με gaming room, έτσι ένα κομμάτι ξέρεις, θα έχει έτσι ένα εικαστικό σημείο, μάλλον εδώ θα το κάνω στον τοίχο απέναντι, εδώ θα πει ένα κρεβάτι με ένα τεράστιο γραφείο από κάτω, είναι ένα κρεβατάκι που είναι στο IKEA, είναι ράτζο, είναι κουκέτα, ράτζο. Είναι κουκέτα πάνω κάτω, πάνω είναι ένα κρεβατάκι και από κάτω είναι ένα πολύ μεγάλο γραφείο. Θα βάλω το μονιτοράκι που είναι και αρκετά μεγάλο. Θα είναι ένα όμορφο γκλίνκ, Facebook. Θα είναι όμορφο, πιστεύω. Όπως το φαντάζομαι τουλάχιστον, θα είναι ωραίο. Και απέναντι θα έχω όλα τα όργανα μου. Έχω και το πολυόργανο, έχω ποδήλατο, έχω πάγκο, έχω την μπάρα. Έχω δεύτερο για κοιλιακούς με πάγκο. Δύο πάγκους έχω. Έχω βάρη. Όσοι είναι η μπάρα, είναι το δωμάτιο. 2-20, τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα τα φτιάξω εδώ πέρα. Βλέπω καμιά μέρα να φεύγουν κουφώματα, να φεύγουν καθρέφτες, να φεύγουν σώματα από την μπάρα. Μόνο που τις εικόνες, να πούμε. Και... πάντως αυτό, έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στο να κάνω γυμναστική. Ανοίγω εδώ την τηλεορασούλα. Βλέπω καμιά σαχλαμάρα στην τηλεόραση. Βλέπω αυτό τώρα το τελευταίο στο Sky, το House of Fame. Μου αρέσει η μουσική πάρα πολύ, τη λατρεύω τη μουσική. Είχα σπουδάσει στο παρελθόν λίγο μουσική εκεί με την κυρία Μασίνο. Είχαμε κάνει κάτι μαθήματα και αυτά. Είχα συμμετάσχει και σε ένα reality, αλλά δεν είχα πάει για τους δικούς μου λόγους. Πιτσιρικάς τώρα τέλος πάντων, βλακίες. Μου αρέσει η μουσική τέλος πάντων, την αγαπώ. Δεν είμαι τραγουδιστής, δεν έχω γνώσεις. Έχω κάνει απλά κάποια μαθήματα σε κάποιο αρχικό στάδιο και είχα προχωρήσει λίγο σε ένα reality για να. Γιατί θα με ρωτήσετε σίγουρα γι' αυτό και καλά ότι σε ποιο και αυτά, όχι δεν είχε δείξει τηλεόραση, είχα πάει στους 100 τελευταίους στο X Factor πριν, στο πρώτο X Factor ήταν ή το δεύτερο, ήταν στον Αντένα τότε ή στο πρώτο, στο δεύτερο είχα περάσει στους 100 τελευταίους και γινόταν η τελική γνώση στο ποδηλατοδρόμιο στο Παλαιό Φάλιρο, αλλά δεν είχα πάει γιατί ήμουν διακοπές, είχα πάει διακοπές στα Μάλια τότε, ψηλικά. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Τότε ήταν, κάναμε ζωάρα. Ναι, δεν υπολογίζω. Δεν είχα. Είχα πιθανότητες, έμπαιναν μέσα 24 άτομα από τα 100, είχα πιθανότητες 24% να πω. Δεν πήγα. Τι κάνουμε τώρα. Έγινε και αυτά. Είναι αποφάσεις ζωής αυτές. Το έκανα μία φορά. Το μετάνιωσα. Το έχω μετανιώσει. Αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι για να με παίρνει και από κάτω. Δεν ξέρω, δεν έχω το ταλέντο. Δεν ξέρω πώς έφτασα μέχρι εκεί. Είχα ψυχολογία πολύ. Ίσως η ψυχολογία με βοήθησε. Είχα τραγουδήσει πολύ καλά. Το θυμάμαι, είχα τραγουδήσει πολύ καλά σε όλες τις οντισιόν. Αλλά δεν πιστεύω πως έχω το ταλέντο. Βλέπω δηλαδή τα παιδιά εντάξει τώρα στο House of Fame. Δεν τρελαίνομαι και όλες τις φωνικές τους ικανότητες. Αλλά από άλλα reality που έχουμε δει τώρα, με το Voice που έβλεπα τελευταία και όλα τα άλλα πάντων που έχουν υπάρξει τώρα τελευταία, βλέπω παιδιά με ταλέντο χίλιες φορές καλύτερα από μένα.
Έτσι λοιπόν, ανοίγω και εγώ την τηλεορασούλα μου εδώ πέρα. Κάθομαι, ακούω τη μουσική μου στο reality. Βλέπω κανένα deal. Βλέπω κανένα τροχό τη τύχη και αυτά. Και κάθομαι εδώ και περνάω την ώρα μου. Ξεσπάς. Ξεσπάς όπως και να το κάνεις, ξεσπάς. Ξεσπάς, παιδιά. Πρέπει να βρείτε κάτι να εκτονώνετε όλη αυτή την αρνητική ενέργεια. Πρέπει να βρείτε κάτι να σας κουράζει. Να σας κουράζει σωματικά όμως, όχι ψυχολογικά. Δηλαδή, εγώ τόσο καιρό πριν ξεκινήσω να κάνω τη γυμναστική, έπαιζα Call of Duty, έτσι. Έπαιζα, δηλαδή, έτσι το μεσημέρι κάνα 2-3 ώρες, έπαιζα και το βράδυ κάνα 2-3 ώρες. Αλλά κατάλαβα ότι λόγω του ότι είμαι γενικά ένας οξύθυμος άνθρωπος. Δηλαδή, έχω πάρα πολλά rage, κάνω πάρα πολλές εκρήξεις. Όταν παίζω, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Αρρωσταίνω. Δηλαδή, φτάνω σε σημείο εγκεφαλικού. Έτσι, αρρωσταίνω, δεν ξέρω. Έχω μέσα μου. Βγάζω ένα θυμό, μια οργή, η οποία κάθεσαι και το σκέφτεσαι μετά και λες, καλά, από πού βγαίνει όλο αυτό, ρε φίλε, τι έχεις κρυμμένο. Δηλαδή, έχω κάτσει και έχω κοιτάξει τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω, ρε φίλε, τι αποθυμένα έχω, ρε φίλε, για να εκνευρίζομαι τόσο πολύ. Γιατί έχω τόσα νεύρα. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Οπότε, παίζοντας το online παιχνίδι, όποιο και αν αυτό, πιο παλιά το Overwatch, τώρα είναι το Call of Duty, πιο πριν ήταν το Warzone, πιο μετά μπορεί να είναι το Overwatch 2 που ανακοινώθηκε χθες η επικούρα, που ανυπομονούμε να βγει. Αυτά τα παιχνίδια, το FIFA, εκεί και αν δείτε, εκεί πήγα να σπάσω το σπίτι όλο. Αυτά τα παιχνίδια, γενικά τα PvP παιχνίδια, αν είσαι ένας πιο έντονος χαρακτήρας και ρετζάρεις και κάνεις και τσαντίζεις, ενευριάζεις, εσάς που παίζετε και LOL και τα λοιπά, μου έχουν πει άτομα που παίζουν LOL ότι εκεί λέει να δεις τι πάει να πει νεύρα, δεν εκτονώνεσαι. Εκεί εκτονώνεσαι, κάνεις εκρήξεις και κάνεις μια εξάντληση ψυχολογική, όχι σωματική. Οπότε ουσιαστικά είναι το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να κουράσουμε το σώμα μας. Να το χαλαρώσουμε, να το ηρεμήσουμε, να το αδειάσουμε από ενέργεια, να κάνουμε ένα ωραίο ντουζάκι μετά και να πάμε να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε. Να είμαστε κουρασμένοι, ούτως ώστε να είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι, να δούμε λίγη τηλεόραση, για όποιον βλέπει τηλεόραση, όλοι δεν βλέπετε τηλεόραση, με έχετε πει εγώ τη λατρεύω την τηλεόραση, να δούμε κάποια σειρά, anyway, να βάλετε να δείτε σε κάποια συνδρομητική υπηρεσία τέτοιο ή να βάλετε να παίξετε ένα παιχνιδάκι χαλαρωτικό, έτσι, μέχρι να περάσει η ώρα σας να πέσετε για ύπνο. Εμένα προσωπικά η γυμναστική με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν κάνω καμία γυμναστική τρελή, δεν κάνω καμία γυμναστική έντονη. Για να κάνεις έντονη γυμναστική στο σπίτι ή γερή, για να πεις ότι θα δώσω, χρειάζεται και ένα δεύτερο άτομο για να μην τερματιστείς. Π.χ. όταν πηγαίνω στο γυμναστήριο που έκανα μπάρα με τα 75 κιλά, αν ήμουν μόνος μου θα είχα σκοτωθεί. Έτσι, χρειάζεται έναν άνθρωπο από πάνω την ώρα που τα σηκώνει να είναι εκείνος καρδιά τα μπόζικα. Άμα κουραστείς και αρχίζει και τέτοιο, να στα σηκώσει. Άμα είσαι μόνος στο σπίτι και κουραστείς και σου φύγει και σου κάτσει εδώ πέρα και δεν έχεις κουράγιο να το σηκώσεις, πεθάνεις. Δηλαδή θα το σκόψεις αναπνοή. Θέλει προσοχή. Άρα εδώ πέρα σπίτι, τώρα είμαστε, παίζουμε στα 40-45 εκεί πέρα. Να μπορείς να το διαχειριστείς και άμα θες να κουράσεις, σταματάς. Δεν κάνω ούτε πολύ ποδήλατο κάνω, βέβαια γιατί έχω και το πόδι μου το χτυπημένο, οπότε ζορίζομαι λίγο αρκετά να κάνω. Το θέμα είναι όμως ότι κουράζομαι. Δηλαδή μπορεί να μην κάνω έντονο ποδήλατο, να μην κάνω σε μεγάλες στροφές, αλλά να κάνω παραπάνω ώρα. Μπορεί να κάνω και μία ώρα ποδήλατο. Σε πιο χαλαρό ρυθμό, σε πιο χαμηλή έτσι, αντίσταση, ξέρεις, ποδηλατάκι τύπου ευθεία, όχι ανηφόρα. Αλλά όταν τελειώνει η μέρα, πηγαίνω μέσα να κάνω το ντουζάκι μου και χαλαρώνω, ηρεμώ, ξαπλώνω πάνω και νιώθω μια ανακούφιση, νιώθω ένα όμορφο συνέστημα, ρε παιδί μου, έτσι, νιώθω όμορφα. Πολλές φορές με βοηθάει να ξεχαστώ και από διάφορα άλλα προβλήματα, στεναχώριες, απογοητεύσεις, γενικά από πράγματα που μπορεί να σε φτάνουν σε ένα σημείο, του να κάθεσαι και να συλλογίζεις σε όλη μέρα, να συζητάς με τον εαυτό σου, τέλος πάντων, και να ψάχνεις να βρεις που έχεις κάνει λάθος. Συνήθως δεν έχεις κάνει λάθος πουθενά. Ακόμη και αν έχεις κάνει λάθος, δεν έχεις κάνει λάθος.
γιατί το έκανες. Δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι. Και επίσης να ξέρετε ότι είναι αληθινή αυτή η παροιμία, η κλισέ, ότι από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Αν δεν έχεις κάνει λάθος, δεν θα ήξερες ποτέ ότι ήταν λάθος αυτό που έκανες. Άρα μέσα από αυτό θα μάθεις. Μαθαίνεις και προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος σαν άνθρωπος. Και έχει λόγο αυτό που σας το λέω. Έτσι. Δεν το λέω έτσι για να το πω. Και σας ξαναλέω ότι δεν είμαι εδώ για να το παίξω σοφός. Δεν είμαι εδώ για να το παίξω φιλόσοφος. Δεν είμαι εδώ για να το παίξω και δαιμόνα σας. Είμαι εδώ για να κάνουμε μία συζήτηση που κάποιοι από εσάς, αρκετοί πιστεύω, γιατί είναι συνηθισμένο φαινόμενο, την έχουν κάνει αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές και με τον εαυτό τους. Ή έχουν κάτσει και έχουν συλλογιστεί με τον εαυτό τους το βράδυ που αράζεις και κοιτάς το ταβάνι, ή που πέφτεις για ύπνο και τελικά δεν κοιμάσαι ποτέ γιατί μέσα στο μυαλό σου γυρνάνε όλα και μιλάς με τον εαυτό σου και του λες: άρε φίλε, αν δεν είχα πάρει το iPhone το 12 Pro Max, θα είχα αγοράσει τώρα την OLED που είναι σε προσφορά και δίνει δώρο πενταετή εγγύηση ή δεύτερη τηλεόραση μαζί. Ή μιλάω για γελία τώρα, για αστεία παραδείγματα, δεν θέλω να πάω σε πιο βαθιά παραδείγματα, σε πιο προσωπικά παραδείγματα. Γι' αυτό χρησιμοποιώ κάτι αστείο και χαζό, μιας και τα υλικά αγαθά είναι χαζά. Αυτά τα τηλεοράσεις, κινητά, κονσόλες, παιχνίδια, σκατά, μανά, αυτοκίνητα, όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Οι αποφάσεις σοβαρές είναι άλλες. Το βασικό είναι να κάνετε πράγματα τα οποία ευχαριστούν την ψυχή σας. Δηλαδή, προσπαθήστε να μην έχετε αποθυμένα στη ζωή σας, τα παιδιά. Μην έχετε αποθυμένα. Ό,τι θέλετε να κάνετε, κάντε το. Αν δεν είναι κάτι χοντρό, κακό, μιλάμε για αποθυμένα του τύπου, θέλω να κάνω ένα ταξίδι μακρινό, έτσι, υπερατλαντικό. Θέλω να πάω στο Las Vegas, να πάω στο Τόκιο, να πάω στην Ταϊλάνδη. Θέλω να κάνω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Ή θέλω να κάνω ένα bungee jumping ή ελεύθερη πτώση. Έτσι, θέλω να ανέβω έτσι, με ένα ελικόπτερο πάνω, να πληρώσω όσο είναι και να πέσω με αλεξίπτωτο. Θέλω να μιλήσω στην κοπέλα που είμαι ερωτευμένος τόσα χρόνια και φοβάμαι να της μιλήσω επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θέλω να κάνω κάτι που μπορώ να το κάνω, αλλά σκέφτομαι κάποιες συνέπειες οι οποίες μπορεί να είναι αρνητικές, αλλά το θέλω. Το θέλω να το κάνω, αλλά φοβάμαι τις συνέπειες. Μην τις φοβάσεις τις συνέπειες. Άμα το θέλεις, κάντο. Γιατί αυτό θα σε ακολουθεί για όλη τη ζωή. Όλα αυτά μακροχρόνια, όσο δεν τα κάνουμε, συσσωρεύονται μέσα μας. Και κάποια στιγμή όσο συσσωρεύονται, μας βαραίνουν. Είναι τα αποθυμένα και οι επιθυμίες είναι σαν ένα σάκος του Άι Βασίλη. Όταν ξεκινάς είναι μία άδεια τσαντούλα, έτσι, και όσο συνεχίζεις αυτή γεμίζει, τις πετάς μέσα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αρχίζει, βαραίνει, ξεκρατάει πίσω και σε κουράζει, σε εξαντλεί, σε ρίχνει και κάποια στιγμή θα σε ρίξει κάτω. Μην το αφήσεις να σε ρίξει κάτω. Προσπαθήστε ή να τα προσπεράσετε, να πεις ξέρεις κάτι, τέλος, να το αποβάλεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό μπορεί να το κάνει ένα ποσοστό, 1-2-3%. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρεις κάτι, όχι, εγώ δεν το θέλω, τέλος. Δεν πάει στα κομμάτια μωρέ, χαίστηκα. Δεν με ενδιαφέρει. Και συνεχίζω. Υπάρχουν οι άνθρωποι όμως το άλλο 97-98% που δεν μπορεί να το κάνει. Και το σκέφτεται συνέχεια, τον τρώει. Σε τρώει μέσα σου, σε πασπατεύει, σε φθείρει, σε καταστρέφει μέσα σου. Και φτάνεις μετά σε ένα σημείο, αυτό που σας είπα πριν, να μην μπορείς να τα διαχειριστείς όλα αυτά μαζί. Δεν μπορείς να τα διαχειριστείς για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί, ξέρω εγώ, είναι όλα μαζί μαζεμένα και γίνονται ένα σύνολο. Δηλαδή, τι εννοώ όλα μαζί μαζεμένα. Εγώ έχω ένα κόμπλεξ με το σώμα μου, έτσι. Δεν είμαι παχής, δεν είμαι και αδύνατος, δεν είμαι και όπως ήμουν το 2016 που ήμουν πολύ καλά. Έχω ένα κόμπλεξ. Όλοι μου λένε ότι είμαι υπερβολικός. Μπορεί και να είμαι υπερβολικός, έτσι. Αλλά εγώ έχω κόμπλεξ. Αυτό το κόμπλεξ εμένα με φθείρει.
και είναι και πάρα πολλά ακόμη. Όλα αυτά μαζί, λοιπόν, μαζεύονται και στο τέλος γίνεται ένα σύνολο. Δηλαδή, άμα αρχίσεις να έχεις κόμπλεξ εδώ, κόμπλεξ εδώ, κόμπλεξ εδώ, κόμπλεξ εδώ, κόμπλεξ εκεί, κόμπλεξ στα πόδια, κόμπλεξ στη ζωή σου, αποθυμένα που δεν έκανες, που δεν έφαγα τρία σουβλάκια με κεμπάπ, που δεν έφαγα μία πίτσα με ανανά, που δεν έβαλα πάνω στην πίτσα αυτά τα πενιλί που φτιάχνουμε μόνοι μας στο φούρνο μας ένα αυγό σπασμένο. Μαλακίες λέω, καταλάβατε ότι λέω χαζομάρες, γιατί δεν θέλω να πω άλλα πιο προσωπικά του καθενός που τι αποθυμένα μπορεί να έχει. Όλα αυτά λοιπόν, άμα μαζευτούνε, σε καταστρέφουνε. Εγώ τι έκανα γι' αυτό τον τελευταίο καιρό και γιατί άνοιξα την κάμερα να το μοιραστώ μαζί σας. Έχω κόμπλεξ με το σώμα μου. Ναι, ξαναξεκίνησα γυμναστική. Το οποίο με βοηθάει και να αποβάλω από μέσα μου άπειρο στρες, άπειρο, άπειρο στρες και να εξαντλώ τον εαυτό μου. Τον εξαντλώ, οπότε μετά να πέφτω πάνω στο κρεβάτι να ξαπλώσω. Ξαπλώσω μπουλάκι. Είμαι κουρασμένος. Δεν έχω όρεξη ούτε να σκεφτώ. Δεν έχω όρεξη εννοώ από θέμα κούρασης. Όχι όρεξη. Ενέργεια έχεις, γιατί σου ανεβάζει τη τεστοστερόνη, σου ανεβάζει όλα αυτά. Η γυμναστική σου ξυπνάει όλη αυτή την ενέργεια, την ένταση που είναι κρυμμένη. Το σώμα μας είναι μια μπαταρία. Είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, αλλά και ο οργανισμός μας μέσα, το σώμα μας, είναι και αυτός ένας ξεχωριστός ζωντανός οργανισμός. Όσο τον έχεις ξαπλωμένο και καθισμένο σε μια καρέκλα και τον αφήνεις, πέφτεις σε rest mode. Άμα πέσεις σε rest mode, κάπως πρέπει να το ξυπνήσεις όλο αυτό. Όπως σας είπα λοιπόν, και εγώ έχω τα δικά μου τα κόμπλεξ και τι έκανα για αυτό το πράγμα. Ξεκίνησα να κάνω γυμναστική για να μπορέσω να διορθώσω ένα από αυτά τα κόμπλεξ, ένα από αυτά τα βάρη που με ακολουθούν. Το κόμπλεξ στο σωματικό εννοώ, έτσι, που δεν είμαι ευχαριστημένος. Εγώ για να είμαι ευχαριστημένος πρέπει να είμαι σπαλιάρας. Πρέπει να γίνω σπαλιάρας για να πω ότι α, τώρα εντάξει, μου αρέσει. Έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν πηγαίνω στη θάλασσα. Δεν κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο. Ή θα κάνω μπάνιο σε μια θάλασσα που θα είμαστε εγώ, το Αιγαίο Πέλαγος και ο Νέμο. Εμείς οι τρεις, έτσι. Άντε και ο Ποσειδώνας κάπου εκεί, αλλά αυτά είναι να με βλέπει κι αυτός. Γιατί αν με βλέπει κι αυτός, έχω και εκεί κόμπλεξ. Δεν θέλω να με βλέπει κανείς. Λοιπόν, αυτό που ζητάω και από εσάς, και ήταν και ο λόγος, ξαναπαναλαμβάνω, του βίντεο, είναι να σας δώσω μία μικρή όθηση, να το ακούσετε και από κάποιον ακόμη, ότι παιδιά δεν είσαστε μόνοι σας, καταρχήν, αυτό να το θυμάστε για πάντα, δεν είσαστε μόνοι σας ποτέ στη ζωή σας, δεν είσαστε οι μόνοι που περνάτε δύσκολες περιόδους, δεν είσαστε οι μόνοι που έχετε αποθυμένα, τα οποία κάποια θα μείνουν και ανεκπλήρωτα, δυστυχώς, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε το. Μου αρέσει αυτή η κοπέλα, πες της το, προσπάθησε το, μα δεν έχω ελπίδα. Δεν το ξέρεις αν δεν το κάνεις, φίλε. Δεν το ξέρεις αν δεν το κάνεις, ελπίδα. Θέλω να παίξω Dark Souls, αλλά χάνω συνέχεια, δεν πιστεύω ότι το έχω. Προσπάθησε, παίξε το. Μια χαρά το έχεις, φίλε. Παιχνίδι. Όπως τερματίσαμε όλοι, 100 φορές το έχουμε τερματίσει όλοι. Εσύ γιατί δεν το τερματίσεις, είσαι πουλός, ανάπηρος είσαι. Και μου λες τώρα δεν έχω χρόνο, τουλάχιστον για αυτούς που είναι σε αναστολή. Όλη μέρα σπίτι είσαι, δεν έχεις να κάνεις. Πάρε το, δοκίμασέ το. Χαζό παράδειγμα και αυτό. Θέλω να το ξέρετε ότι δίνω πολλά παραδείγματα έτσι να είναι ηλίθια, ξέρεις, χαριτολογώντας, για να ελαφρύνουμε και το κλίμα. Άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας είναι να κάτσετε κάτω και θα πείτε τι είναι αυτό που με προβληματίζει. Τι με προβληματίζει, ρε φίλε. Α, ξεκίνησα, ξέρω εγώ, να σπουδάζω πληροφορική, αλλά τελικά δεν μου αρέσει, μου αρέσει η κομμωτική. Έτσι, σταμάτα το. Πήγαινε κομμωτική, αφού σου αρέσει. Μην κάνετε κάτι που δεν σας αρέσει. Εγώ τελείωσα μηχανικός αυτοκινήτων. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τυχαίνομαι τη δουλειά. Τυχαίνομαι. Δηλαδή, τώρα να έρθει εδώ κάποιος και να μου πει: Βασίλη, σου δίνω, ξέρω εγώ, 7-8 κατοστάρικα. Έλα να δουλεύεις σε ένα συνεργείο έτσι, σαν βοηθός να ξεκινήσεις και να κάνεις. Μπορεί και να μην πήγαινα. Εντάξει, είναι χοντρό το οικονομικό. Πάντα το οικονομικό είναι ένα κίνητρο. Αλλά μπορεί και να μην πήγαινα γιατί μέσα μου ξέρω ότι δεν μου αρέσει. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Τι θα θέλει να κάνει, δεν ξέρω. Θα μου άρεσε να έχω δική μου επιχείρηση. Δύσκολο. Θέλει budget. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, άλλο. Θα τα βάλεις κάτι και θα πεις. Σας είπα και πριν, μου αρέσει η Ανούλα, ξέρω εγώ. Ωραία, πήγαινε μίλα στην Ανούλα. Κάντο.
Ξέρεις γιατί. Γιατί μετά από 5-10 χρόνια θα το σκέφτεσαι και θα λες, ρε φίλε, και αν το είχα δοκιμάσει τότε, θα σε τρώει μέχρι το τέλος ζωής, θα σε τρώει αυτό το πράγμα. Αν δεν πάρεις απάντηση σε κάτι ή αν δεν κάνεις κάτι που γουστάρεις πολύ, δηλαδή που θέλω να το κάνω αυτό, ρε φίλε, αλλά σκέφτομαι τις συνέπειες. Η συνέπεια είναι ότι μπορεί να φάω χιλόπιτα από την Ανούλα. Δοκίμασε το και στη φάτρα, ρε φίλε. Από το να μην το κάνεις καθόλου, μην το σκέφτεσαι. Τι να κάνουμε, πάρε την απόφαση. Γενικά, αν δεν δοκιμάσεις κάτι, ποτέ δεν θα μάθεις αν θα πετύχαινε, αν θα υπήρχε ένα θετικό αποτέλεσμα και μια θετική αντίδραση από την Ανούλα. Γενικά, δεν ξέρεις ποτέ το τέλος, αν δεν κάνεις κάτι, αν δεν το δοκιμάσεις. Αν δεν το κάνεις όμως, μια ζωή θα σε ακολουθεί και θα σου μείνει αποθυμένο και θα γεμίζει ο σάκος και θα γεμίζει και θα γεμίζει και κάποια στιγμή θα σε γονατίσει. Και όταν περνάμε μία περίοδο, όπως είναι αυτή τώρα, που είμαστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι, που συναστρεφόμαστε κάθε μέρα με τους ίδιους ανθρώπους, που αρχίζουν και φθήρονται οι σχέσεις, οι ανθρώπινες, δηλαδή φθήρονται ακόμη και με τα αδέρφια σας, με την οικογένειά σας, εγώ μένω μόνος μου, από τη μία πάλι καλά γιατί δεν συναστρέφομαι με κανέναν, οπότε δεν είναι και δύσκολο να τσακωθώ με κάποιον. Απ' την άλλη, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μένεις μόνος. Εγώ φρικάρι. Δηλαδή, αρχίζω και μιλάω στο καναρί μου. Ξέρω, καθόμαι εκεί και του λέω τι είναι, και μου απαντάει και αυτό. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σίγουρα σε πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω αν σας βοήθησε γενικά όλη αυτή η κατάθεση ψυχής, ας την πούμε έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας. Να εξαντλήσω άλλο το θέμα. Το έχω εξαντλήσει από παντού. Έκανα 15 παρακλάδια. Πλάτιασα πολύ, δηλαδή, έτσι, ξέρεις. Έχω την όθηση συνήθεια να πλατιάζω. Αλλά τα συσσωρεύω στο τέλος. Οπότε σας απαντάω σε όλα και τα φτιάχνω όλα. Δηλαδή, φεύγουν έτσι οι ρίζες, αλλά στο τέλος καταλήγουν στον κορμό του δέντρου και βγαίνει ένα νόημα. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Ελπίζω να σας βοήθησα έστω και λίγο. Να περάσατε ευχάριστα αυτή τη. Κάνα μισά ώρα μιλάω. Μπορεί και παραπάνω. Ελπίζω να μην ήταν κουραστικό και βαρετό το βίντεο. Γενικά προσπαθώ τα βίντεο μου να μην είναι βαρετά και κουραστικά. Να έχουν ένα ψηλό ενδιαφέρον έτσι για να τα βλέπει όλες ευχάριστα και να μην βαριέται στη μέση και να το κλείνει. Το χειρότερο μου είναι να ξέρω ότι έφτιαξα ένα βίντεο και ο άλλος άνοιξε να το δει και θεώρησε ότι πέταξε έστω και 5 λεπτά. Σαν 5 λεπτά να βαρεθεί και να το σβήσει. Ότι πέταξα 5 λεπτά από τη ζωή μου, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό που είδα. Είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Έτσι. Καλύτερα να ανοίξει και να με καταπιεί. Οπότε προσπαθώ τα βίντεο να έχουν και ένα νόημα. Ένα πιο έτσι βαθιστόχαστρο νόημα, να περνάνε μερικά μηνύματα και σας ξαναλέω, όταν μιλάω να περνάνε μηνύματα, ενώ αυτή είναι μια συζήτηση που θα έκανα με τον εαυτό μου στον καθρέφτη μου. Αυτά που σας λέω, τα έχω πει πρώτα σε μένα, τα έχω σκεφτεί και έχω καταλήξει εγώ σαν Βασίλης ότι αυτό είναι το σωστό. Πάντα με τη δική μου οπτική και πάντα για τον δικό μου χαρακτήρα και για εμένα, δηλαδή όταν τα συζήταγα αυτά, κατέληξαν τα σωστά. Για να καταλήξω σε αυτά που σας λέω, έχω συζητήσει 1.000.000 άλλα πράγματα, τα οποία κατέληξα ήταν λάθος. Άρα δεν υπήρχε λόγος να τα κάνω και βρήκα την λύση σε αυτά που σας λέω. Θα μου πεις, μα δεν βάζεις κάτι καινούργιο, τα ξέρουμε και εμείς αυτά. Σίγουρα τα ξέρεις και αυτά, αλλά σίγουρα έχεις μπει στη διαδικασία. Για να μπεις μάλλον στη διαδικασία και να καταλήξεις σε αυτά που σας είπα, έχεις συζητήσει και άλλα πράγματα. Έτσι, άρα ούτε εσείς ξέρετε ποιο είναι το σωστό, ούτε εγώ ξέρω ποιο είναι το σωστό. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό σωστό. Κάποιοι λειτουργούν εκ του ασφαλούς. Ό,τι κοίτα να δείτε, Βασίλη. Εγώ έχω ένα αλφα ταλέντο στη μουσική. Έχω μια ωραία φωνή. Ήξερα να παίζω ένα μουσικό όργανο καλά, μια κιθάρα, μια drums, ξέρω εγώ, ένα μπάσο ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, είναι ρίσκο και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να μπω σε όλη αυτή τον κλειστό κύκλο τον μουσικό και εκεί πέρα παίζουν λαμογές και κάνουν και ράνουν, οπότε θα πάω από τον ασφαλή δρόμο, εκεί τον ασφαλτοδρομένο, έτσι, με τα φανάρια του, με τα φώτα το βράδυ να ανάβουν έτσι που μου φεύγουν, θα κάτω στην δεξιά λωρίδα, θα πηγαίνω με τα 60-80 μου και θα φτάσω στον προορισμό μου, οπότε θα συνεχίσω την ιατρική μου, που είναι εξαιρετική, έτσι. Εξαιρετική κλάδη όλη αυτή, το συζητάμε. Άμα σας αρέσει είναι ό,τι καλύτερο. Στην τέλος πάντων νομική μου ή ό,τι είναι όπου σας φωτίσει ο Θεός και μπορείτε να ακολουθήσετε. Άρα εγώ θα καταλήξω εκεί και ας έχω την καψούρα το να γίνω τραγουδιστής. Και ας έχω την καψούρα να γίνω προγραμματιστής. Και αν έχω την καψούρα να γίνω YouTuber, έτσι.
Εκεί είναι το σίγουρο. Είμαι καλός μαθητής, τα σκαμπάζω, το έχω σπουδάσει, έτσι, έχω φτάσει μέχρι ένα σημείο, ξέρω εγώ, και πηγαίνω καλά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αν είσαι και καλός στο τομέα σου αυτόν, είναι το καλύτερο, αρκεί να το κάνεις με ευχαρίστηση, με χαρά, δηλαδή ότι θέλω να το κάνω. Όχι, πέρασα, οπότε θα το ακολουθήσω, εκεί πέρασα και θα πάω. Αυτό. Δηλαδή, ο άλλος μου λέει: εγώ τελείωσα τουριστικά επαγγέλματα, που είναι το πιο κλασικό, ξέρεις, θέλει και λίγα μόρια και μπλα 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 μπλα. Θα πάω, εντάξει, αφού εκεί πέρασα θα πάω. Άμα πίσω, τι να κάνω τώρα και θα πάω, το χάσες. Ξαναδώσε. Ξαναδώσε να μαζέψω να πάω. Στρώσε τον κόλλο σου ένα χρόνο, πήγαινε φροντιστήρια, χάλασε 5 φράγκα και σπούδασε αυτό που γουστάρεις πιο πολύ. Μην αναλώνεστε, ρε παιδιά, σε πράγματα που δεν γουστάρετε, γιατί δεν θα είσαστε ευτυχισμένοι. Δεν θα είσαστε ευτυχισμένοι. Εμένα η αγαπημένη μου δουλειά είναι bartender. Είναι κάτι το οποίο έχω κάνει σεμινάρια, έχω πάρει διπλώματα, είναι κάτι που το αγαπώ. Ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου όταν δούλευα bartender. Δεν έβρισκα αυτό που έψαχνα. Δεν έβρισκα μια δουλειά με ένα ικανοποιητικό μισθό και μένσιμο. Μου λέγανε, ή ξέρω εγώ, 40-50 μαύρα. Ή ξέρω εγώ 20-25 max και 4 ώρα ένσημα. Λίγες δουλειές βρήκα να μου δίνουν φυσιολογικό μισθό, δηλαδή 30-35 ευρώ μεροκάματο έβγαινε καθαρό περίπου, συν ένσημο. Πήγε στον Αστέρα Βουλιαγμένης και σε κάνα δύο άλλα ξενοδοχεία που είχα δουλέψει και καφετέριες μεγάλες. Τα πιο τίποτα καφετεριούλες, ξέρεις, αυτά τη takeaway και τα λοιπά, δεν είναι. Σου λέγανε 20-25, ξέρω εγώ, και τι ένσημο. Λάκα μου, κάνεις τι ένσημο. Δεν βγαίνω με το ζόρι, βγαίνω εγώ στο μαγαζί. Επειδή εσύ βγαίνεις με το ζόρι στο μαγαζί, πρέπει εγώ να έρχομαι και να δουλεύω μαύρα και να με πληρώνεις, ξέρω εγώ, με μια τυρόπιτα. Δηλαδή, στους 4 καφέδες έχεις βάλει το μεροκάματό μου. Εντάξει, φίλε, πώς δεν βγαίνεις. Αν δεν βγαίνεις, κλείστο. Δεν πάει έτσι. Ή μην παίρνεις προσωπικό. Γιατί εκμεταλλεύεις κάποιους ανθρώπους. Εκμεταλλεύεις την ανάγκη μου, σου, του. Ούχ, δεν έχω τι να κάνω, λέει ο άλλος. Δεν έχω να δουλέψω, δεν έχω τίποτα άλλο. Τα χρειάζομαι τα λεφτά. Τι να κάνω, θα πάω να δουλέψω. Δεν είναι σωστό. Σίγουρα βοηθάει να μπαίνει ψωμί σε μια οικογένεια. Αλλά τον βλέπεις τον άλλο ότι έρχεται, είναι φιλότιμος. Σου δουλεύει με ψίχουλα, ρε φίλε, και ανασφάλιστος. Σε βάσου το έμαλε. Κόλλεπε ένα ένσημο. Πες τον άλλο, ξέρεις κάτι, θα στριμωχτούμε λίγο παραπάνω. Σίγουρα βγαίνεις, ρε φίλε. Για να παίρνεις προσωπικό, βγαίνεις. Αν δεν έβγαινες, θα το δούλευες μόνος σου, ρε γάμο. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να. Δεν έβρισκα που λέτε αυτό που ήθελα και κατέληξα να δουλέψω και στο αεροδρόμιο και σε κάτι μαγαζιά με ρούχα και στο IKEA Παράδεισος. Ήταν παράδεισο όσα, όχι παράδεισο σε δουλειά και αυτά. Είχε δουλειά, ήταν σκληρή δουλειά, αλλά είναι ό,τι από τις καλύτερες δουλειές που έκανα στη ζωή μου. Τα παιδιά ήταν όλα διαμάντια, ήταν όλοι αδέρφια. Δηλαδή, στο κάθε άτομο, στο πρόσωπό του έβλεπα τον αδερφό που έχω χάσει. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τους αγαπάω πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν όλοι υπέροχοι. Όλοι ήταν φανταστικοί. Καλοί άνθρωποι, ρε φίλε. Πολύ καλοί άνθρωποι. Τουλάχιστον όσοι συνεργάστηκα ήταν όλοι τρομεροί. Εκ των υστέρων μου άρεσε γιατί μπήκα μέσα σε μια οικογένεια. Αλλά εκ των προτέρων ήταν κάτι που δεν ήταν επιλογή μου. Δεν ήθελα, δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου να δουλεύω π.χ. στο self-service του IKEA ή να είμαι στο add-on του IKEA. Το add-on είναι το τμήμα που όταν πηγαίνετε και βλέπετε τα έπιπλα, γιατί είναι κρεβάτι, ντουλάπα το ένα το άλλο, δίπλα που έχει κάτι καλαθάκια, που έχει δίπλα από τον καναπέ, έχει αυτή τη μαλακία που βάζει μέσα στο τηλεκοντρόλ και τα λοιπά που κρεμιέται εδώ στα πλάγια, ή ξέρω εγώ μπαταρίες από το τηλεκοντρόλ, ξέρεις τέτοια. Αυτά είναι τα αντών, τα έξτρα, σαν τα παιχνίδια, τα αντών, ναι. Ή στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, δίπλα, μαξιλαροθήκες ή σεντονάκια, ξέρετε. Και αυτά τα γέμιζα εγώ στο όλο το κατάστημα για να όταν περνάτε εσείς και βλέπεις, θα μας χρειαστεί και αυτό. Τέλος πάντων, θα βάλω και την κάτω τελεία, τόση ώρα έβαζα άνω τελεία. Γιατί συνέχιζα να λέω, οπότε δεν έχω να σας προτείνω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας βοηθήσω. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω για σένα που είσαι μέχρι το τέλος εδώ πέρα. Ένιωσα την ανάγκη να τα πω σε κάποιον. Δηλαδή, επειδή όπως σας είπα τώρα και εγώ είμαι μόνος μου εδώ πέρα πάρα πολλούς μήνες, δεν έχω έναν άνθρωπο να συζητήσω. Δεν ξέρω, κοιτάζω την κάμερα και νομίζω ότι μιλάω στον κάθε ένα σας ξεχωριστά. Ότι τα λέω σε ένα φίλο μου. Ότι εδώ πέρα πάνω σε αυτό το τρίποδο τώρα στην κάμερα, έχω μπροστά μου την κάμερα και με το μικρόφωνο έτσι ξεντίνει, που είναι δύο ματάκια, να μου φαίνεται από εδώ απέναντι τι είναι, έτσι. Είναι σαν να έχω έναν άνθρωπο απέναντι μου και να του μιλάω. Δεν ξέρω, νιώθω πολύ όμορφα τώρα μετά από αυτό το βίντεο.
Μπορεί να ήταν ηλίθιο το βίντεο, χαζό. Να μην έχει λόγο ύπαρξη καν στο κανάλι μου. Τώρα τι ανέβασε εσύ ένα gaming κανάλι που έχει μέσα. Καλά, μόνο gaming δεν είναι. Έχει μέσα τραγούδια, έχει διακοπές, έχει τι πανεγιά στα μάτια, ό,τι θέλετε έχει. Αλλά. Εγώ ένιωσα καλά, ρε φίλε. Και δεν με νοιάζει αν έχει λόγο ύπαρξη αυτό το βίντεο. Και δεν με νοιάζει και αν έχει και θέση στο κανάλι μου. Εγώ τα έβγαλα από μέσα μου και νιώθω όμορφα τώρα. Δεν ξέρω. Τελικά χρειάζονται και αυτά. Όμορφα ήταν. Ίσως είναι το μοναδικό vlog που έκανα και στο τέλος νιώθω μια ανακούφιση. Ότι μου άρεσε. Πρώτη φορά έτσι έκανα vlog και μου άρεσε έτσι. Ναι. Ωραία είναι. Τα είπα σε ένα φίλο μου. Όμορφα ήταν. Θα σας αφήσω τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο μέχρι πριν από 2-3 λεπτά, πριν βάλω την κάτω τελεία που είπα, ένιωθα έτσι μια ένταση και τώρα που το τελείωσα, σαν να έκανα εκτόνωση, σαν να ξαλάφωσα ότι τα έβγαλα από μέσα μου, ότι τα είπα σε κάποιον. Αφιερώστε όσο μπορείτε, παιδιά, τη ζωή σας και τον χρόνο σας σε άλλα πράγματα. Κάντε γυμναστική που θα σας βοηθήσει. Θα σας βοηθήσει τα πάντα, και σωματικά και ψυχικά και γενικά. Κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου από θέμα υγείας. Βγείτε έξω, περπατήστε. Πηγαίνετε σε ένα βουνό, έτσι κάντε μια εξερεύνηση. Αρχίστε να κοιτάτε τη φύση. Κοιτάτε κάτω εκεί, μαζέψτε χόρτα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μπορεί να σου πει για τα αστεία να μαζέψω χόρτα. Δεν το λέω για πλάκα. Θα δείτε στο τέλος, θα σας αρέσει. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.